Εδώ είμαστε στον Πρίσμα 91,6. Ανοίγουμε πάντα κύκλους πολιτικής συζήτησης. Πάντα έχει ενδιαφέρον συζήτηση με τον διαχειριστή του Μεγανήσου Νιώσου, τον Γιώργο Γαβρίλη, όπου συζητάμε την επικαιρότητα. Πολλές φορές έχει πολύ καλό ρεπορτάζ και ο ίδιος και μας βάζει και τα γυαλιά, να πω την αλήθεια. Πάμε λίγο να συζητήσουμε. Μισό λεπτάκι, λίγο παρακαλώ πολύ, να βγάλω λίγο την μουσική για να μην μας ακούει ο Γιώργος και να τον καλησπερίσουμε. Καλό απόγευμα στο υπέροχο Μεγανήσι. Τι κάνεις, φίλε Γιώργο, πώς είσαι? Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Όλα καλά στο Μεγανήσι, ήσυχα. Όπως τα ξέρεις, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τουριστική σεζόν. Κάποιες εργασίες δειλά-δειλά γίνονται. Γίνονται, εντάξει, θα ξεκινήσει νομίζω και ο καιρός θα φτιάξει σιγά-σιγά. Ο καιρός θα φτιάξει. Το θέμα είναι να εισχάσουν και από πάνω από τα υπουργεία, να μην μας παιδεύουν άλλο. Σου στέλνει και σένα. Σου στέλνει email του ΙΑΔΑΕ και σένα να συνδεθείς. Τι καινούργιο έχει προκύψει? Αυτό είναι παλιό. Το καινούριο που έχει προκύψει είναι με τη μουσική. Θα ισχύσει αυτό? Δεν νομίζω να ισχύσει αυτό, φίλε. Δεν νομίζω να ισχύσει. Δεν ξέρω, στη διαβούλευση το έχουν βγάλει. Δηλαδή και ήμαρτον, τι άλλο θα σκεφτούν. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά τα δικά μας θα τα δούμε. Μάλιστα. Τα δικά σας εκεί με τα δημοτικά δεν ξέρω τι κάνετε. Τι γίνεται ρε εσύ, τι γίνεται με εμάς, τι γίνεται, για πες μου λίγο. Το έργο της αποχέτευσης, με το έργο της αποχέτευσης, δεν μπορώ, δολοφονείται καθημερινά η κοινή λογική. Γιατί το λες αυτό? Γιατί καλέ μου φίλε, έχουμε μείνει σε ένα μπαλάκι ευθυνών πινκ-πονκ που πέθεται για τις ευθύνες. Mm-hmm. Και εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί που ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλον έχουν όλοι ευθύνες. Είναι μέρος, δηλαδή αποτελούν μέρος του προβλήματος. Και μπορώ να σου εξηγήσω, γιατί είχα και ένα άρθρο, μια σχετική αρθρογραφία. Εκεί θέλω λίγο να μου το πεις, ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα θέμα με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαψης. Αυτό είναι γνωστό. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον δεν αρκείται το Υπουργείο στα ορόσημα, αυτά που ξέραμε σαν ορόσημα, δηλαδή δεν φτάνει μόνο να έχεις βρει τον εργολάβο, πρέπει να έχει γίνει και η ανάθεση της σύμβασης. Ναι. Γιατί τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει μια υστέρηση στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Η χώρα δικαιούται 36 δισεκατομμύρια από το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης. Μέρος αυτών είναι δάνειο, αλλά υπάρχουν και αρκετά χρήματα στην επιχορήγηση. Mm-hmm. Επιχορηγήσεις. Ναι. Λοιπόν, εκεί υπάρχει το μεγάλο θέμα και το Υπουργείο καθημερινά δίνει μάχη με το Ταμείο Ανάκαμψης για να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα ορόσημα. Mm-hmm. Βέβαια δεν έχουν αποτέλεσμα, γιατί σκοντάφουν σε αυτά τα χρόνια, στα χρόνια προβλήματα και στις παθογένειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτή που ζούμε τώρα, στη Λευκάδα, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Γιατί θέλω να πω, επειδή είδα, ας πούμε, που βγήκε ο βουλευτής και κατηγόρησε αμέσως τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Καλό, ότι δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτό μπορεί ο τέος δήμαρχος να μην έκανε τις απαραίτητες ενέργειες. Το ζήτημα είναι, είχαμε καμιά ανακοίνωση εμείς, είτε από το βουλευτή που θα παρακολουθούσε υποτίθεται την πορεία των πόρων, ναι, είτε από τον δήμαρχο που θα αναλάβανε από την πρώτη, ας πούμε, του 24, τη νέα θητεία, τον κύριο Βεργίνη, ότι δεν γίνονται αυτές οι ενέργειες. Δεν έπρεπε αυτοί να τα παρακολουθούν αυτά τα πράγματα? Εντάξει, δεν θα κάνει και τον επόπτη ο βουλευτής. Απλά το ζήτημα είναι ότι ο βουλευτής είπε ότι εγώ είχα χτυπήσει καμπανάκια, πήγαινα σε υπηρεσίες, έπαιρνα τηλέφωνα. Ναι ρε φίλε, έπαιρνε τηλέφωνα. Δεν μας είπε αυτό όμως, ότι πήρα τηλέφωνο τον κύριο δήμαρχο έγκαιρα, ξέρω εγώ, τον Δεκέμβριο να του πω έχεις ψηφίσει αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή πιστεύω ότι υπήρχε για αρκετό διάστημα, mm-hmm, από την πρώτη που ανάλαβε ο κύριος Βεργίνης, για να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες τις οποίες δεν είχαν γίνει. Ποια ενέργεια έκανε ο κύριος Βεργίνης από την πρώτη πρώτου του Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου που έγινε η επιστολή του Υπουργείου? Θες να πεις ότι θα προλάβαινε? Αν ενέργεια, θέλω να πω, θα μπορούσε και μια απόφαση, θα μπορούσε η Δημοτική Επιτροπή, αν είχε συγκροτηθεί έγκαιρα, να πάρει και να κάνει αυτή η ανάθεση της σύμβασης. Ναι.
στον Ιωδότη. Να σου πω κάτι, εγώ θα συμφωνήσω απλά. Θέλω να πω κάτι και το είπα και από την πρώτη στιγμή. Δεν νομίζω ότι η δουλειά του βουλευτή είναι να είναι από πάνω από το Δήμο κάθε λίγο και να του λέει του Δήμου που έχει υπηρεσίες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάντο, κάντο, κάντο. Όταν ο κύριος Καβαδάς είπε μέσα από τον Πρίσμα ότι παρόλα αυτά, παρόλο που απομακρύνθηκα με τον κύριο Καλό όταν χάσαμε, πήγαινα στο Υπουργείο και έβαζα τους υπαλλήλους να παίρνουν το Δήμο να χτυπάνε καμπανάκια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο βουλευτής, αν παρακολουθείς και δημόσιες τοποθετήσεις του, χτύπαγε καμπανάκια, έλεγε να προλαβαίνουμε τις χρηματοδοτήσεις, στοίχημα ή απορρόφηση των έργων. Αλλά τι να κάνει, ρε Γιώργο, να είναι από πάνω και να του τραβάει με τα αυτή. Το δέχομαι για τον βουλευτή, δεν το δέχομαι για τον κύριο Βεργίνη. Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι έχει, μερίδιο ευθύνης και ο κύριος Βεργίνης. Υπηρεσίες, μάλλον επιθετίας κύριου Βεργίνη, θα έπρεπε να ενημερώσουν. Μάλιστα. Βεβαιότατα, δηλαδή η επιστολή δεν αναφέρονταν μοναχά στον κύριο Καλό. Αναφέρονταν και στον κύριο Βεργίνη, γιατί έπρεπε να συνεχίσει αυτή τη σύμβαση. Δηλαδή, ό,τι ενέργειες δεν είχε κάνει ο κύριος Καλός, θα έπρεπε να τις κάνει ο κύριος Βεργίνης. Ας έκανε και ένα μήνα καθυστερημένα, θα είχαμε τώρα υπογεγραμμένη σύμβαση με τον εργολάβο. Αλλά εφόσον δεν είχε ούτε προϋπολογισμό, πώς θα έκανε σύμβαση? Εδώ δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο προϋπολογισμός. Από ό,τι ξέρω, υπήρξε μια πρόταση στον κύριο Βεργίνη να γίνει προεκλογικά ένα είδος προϋπολογισμού και στη συνέχεια σε έκανε αναμόρφωση, όπως γίνεται συνήθως, όπως έγινε στο Μεγανήσι, για να μην σταματήσει η ροή των χρημάτων στο Δήμο. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση Λευκάδας και οπότε έχουμε αυτά τα προβλήματα, βλέπεις, και αυτές τις λειτουργίες. Και κοντεύει να γίνει απένταξη του έργου. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, για να προλάβει τα γεγονότα ο κύριος Βεργίνης, έκανε μια ανάρτηση. Δεν ξέρω αν είδες την ανάρτηση. Είδες την ανάρτηση στο... του κύριου Βεργίνη. Ποια από όλες? Στη διάβια. Όχι, δεν το είδα. Βοήθησε με. Όχι, δεν το είδα. Το έχω χάσει. Για δώσε μας το ρεπορτάζ. Ναι, υπάρχει μια ανάρτηση λοιπόν ετεροχρονισμένη στις 14 Μαρτίου. Δηλαδή, ημερομηνία, κάτσε να δω την ημερομηνία που έχει το έγγραφο επάνω, την έχω αναρτήσει, 11 Τρίτου. Στις 11 Τρίτου, με ημερομηνία ετεροχρονισμένη, δηλαδή με ημερομηνία 5 Πρώτου 2024, μια απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ναι. Που λέει εγκρίνουμε τη δαπάνη για το υποέργο αποχαιρετικά δίκτυα και αντιοστάσια τους καταθλιπτικούς αγωγούς μέσω των οποίων τα λύματα θα καταλήγουν στο κεντρικό φρεάτιο συγκέντρωσης, στο χώρο της ΕΕΛ της πόλης Λευκάδας, το έργο ολοκλήρωση απογεντευτικών δικτύων και διαθέτουμε πίστοση ύψους 11.610.967 ευρώ και 74 λεπτά. Αυτό νομίζω ότι είναι μια αυτοματοποίηση, στα πλαίσια του, είναι μια λογιστική πράξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνεται η δέσμευση αυτού του ποσού, μου το εξήγησαν τώρα, κάπως αυτόματα. Είναι μια διαδικασία που προδεσμεύει κάποια χρήματα, γιατί το έργο αυτό θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό. Η οποία παρεπιπτόντως όμως θα έπρεπε να έχει αναρτηθεί στις 5 Πρώτου 24, γιατί στις 11 Τρίτου. Ναι. Λέω εγώ. Έτσι, αφού... Και μάλιστα όμως για αυτή την ίδια πράξη έχει εκκρεμεί αίτημα ανάκλησης. Λίγες ώρες αργότερα. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν δέχεται το σύστημα αυτό. Σου λέει πρέπει να έχεις ψηφίσει προϋπολογισμό για να το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Όφιλε λοιπόν να είχε ψηφίσει τον προϋπολογισμό του και να είχε περάσει να είχαν περάσει στα έσοδα του Δήμου, γιατί αυτά τα 11 εκατομμύρια να εγγράφονταν και στον προϋπολογισμό του 2024. Άρα λοιπόν τώρα, για να γίνω εγώ πονηρός, πιστεύεις ότι ένας λόγος που μπορεί να ήταν συνενετικός ο κύριος Βεργίνης είχε να κάνει στην προσπάθεια να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο ή επειδή γνώριζε ότι θα μπορούσε να γίνει και αυτή η πράξη? Ο μόνος λόγος που ήταν συνενετικός ήταν ότι είχε και αυτό στο μερίδιο των ευθυνών. Μάλιστα. Και λέει εντάξει παιδιά, ό,τι έγινε, δεν έκανε καλό σε αυτό, εγώ καταλαβες. Να μην αστρέψουμε όλα τα φώτα στον κύριο Καλό που θα μπορούσε να είχε πάει στο σπίτι του ή να μην ενδιαφερόταν καθόλου για το θέμα, γιατί κρίθηκε με τις εκλογές και
να μην είχε κάποιο και καμία ενέργεια στο εντάξει, κάτω. Εντάξει, δεν θα ήταν και τόσο απλό με την έννοια ότι είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα κληθεί να απολογηθεί και για το έργο του. Δηλαδή δεν είναι εύκολο το ότι πήγα σπίτι μου, γιατί κάποια στιγμή η αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια. Γιατί θα παρετούντανε. Πόσες, ναι. Με συγχωρείς, πόσοι δήμαρχοι το έχουν κάνει και έχουν παρετηθεί και δεν έχουν ξαπατήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σωστό αυτό που λες. Ναι. Δεν μπορούσε να το κάνει. Ποιο θα τον το χρέο, να τον πιάνουμε τον αστυνόμο. Άρα λοιπόν αυτά δεν στέκουν ως δικαιολογίες. Εφόσον πας να αναλάβεις ένα Δήμο, πρέπει να παρακολουθείς ειδικά την πορεία των μεγάλων έργων. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις ο ίδιος, γιατί εμείς τονίσαμε, εγώ τόνισα, δηλαδή μέσα από το. Μουρθε, από πρόσεξε το με λίγο. Πρόσεξε με λίγο. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Μου ήρθε ένα μήνυμα χερέκακο τώρα, ανώνυμο. Και εσείς λέει, ήταν τότε η περίοδος που γλεντάγανε, λέει, στα χωριά την νίκη τους. Ακριβώς. Για να καταλάβεις ότι ο κόσμος που ακούει. Τρέχανε να κόψουν τις πίτες. Έτσι ήταν η πίτα μας. Να τα λέμε. Κόβεις πίτα, κόβεις πίτα. Λοιπόν, εμείς εδώ πρέπει να λέμε τα πράγματα με ομάδες, γιατί εμείς μπορούμε να είμαστε παρατηρητές. Δεν μπορούμε να πάρουμε το μέρος ούτε του μυαλού ούτε του άλλου. Βεβαίως. Δεν θέλουμε να βγάλουμε λάδι τον κύριο Καλό. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε βάσει τη κοινή ζωή. Το ζήτημα ποιο είναι όμως τώρα. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Καλός. Τα έβαλε με το βουλευτή, γιατί είπε και μάλιστα συνεχίζει και λέει, και θέλω το σχόλιο σου, ο βουλευτής βγήκε και μίλησε. Σε ικανοποίησαν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καβαδάς? Οφείλει μια συγγνώμη στον κύριο Καλό, κατ' εμέ. Οφείλει μια συγγνώμη στον κύριο Καλό. Γιατί? Γιατί τον κατηγόρησε αδίκως. Κατηγόρησε τον... Περίμενε. Από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων, είχε κάνει τις ενέργειες. Και μάλιστα, εφόσον δεν έγινε προσβολή εκείνη τη απόφαση. Μα η ενέργεια δεν ήταν. Περίμενε λίγο, Γιώργο, συγγνώμη λίγο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ο κύριος Καλός ισχυρίζεται πως ο προσωρινός πίνακας αυτός ικανοποιεί το ορόσημο. Και λέει ο βουλευτής, γιατί δεν συνεδρίασε τότε επιθυτίας του Καλού, γιατί δεν συνεδρίασε τότε και η Οικονομική Επιτροπή να τον ονοματίσει ότι προσωρινός μειοδότης, όπως γίνεται λέει σε άλλα έργα, μικρότερης σημασίας, προσωρινός μειοδότης είναι ο Γιώργος Γαβρίλης. Γιατί δεν έγινε αυτή η λεπτομέρεια? Να σου πω γιατί. Θα σου πω εγώ το αμέσως το γιατί. Γιατί σκεφτήκανε ότι αν ονομάσουν το μειοδότη και έχουν νομίζω κάποιες προσφυγές. Έτσι, αν το ονομάζανε και είχαν προσφυγή στη συγκεκριμένη απόφαση, θα έπαιρνε πολύ χρόνο για να ξαναβρούμε τον ποιο θα ήταν ομοιοδότη. Ενώ τώρα δεν θα έχει να τον ονομάσουμε. Ενώ τώρα η ίδια απόφαση παράγει τα ίδια νομικά αποτελέσματα και δεν έχει γίνει προσφυγή στον ένα μήνα βάσει τη νομολογία, αλλά είναι νόμιμη. Άρα θα μπορούσε λογικά και αυτό να πράξει και αυτό να πράξει μια νομοτική αρχή με τη Δημοτική της Επιτροπή, έτσι, ή και να κάνει ακόμα ανάθεση στον εργολάβο το μειοδότη. Εντάξει, αυτό που λες τώρα δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί ο κύριος Καλός στο Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν είπε αυτό. Ο κύριος Καλός προσπαθούσε και με νομικά επιχειρήματα βάσει του πρώην συνεργάτου του ο κύριου... Ο κύριος Καλός έφερε νομικό, τον κύριο Γράψη. Ναι, στέκει αυτό. Ο οποίος τον δεχτήκαμε και για τα δασκά. Και έτσι ήταν ακριβώς όπως μας τα είπε στα δασκά. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί ο κύριος Καλός, ο κύριος Καλός έχει νομική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα. Αυτό του προτάθηκε, αυτό έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι. Αλλά το ότι παράγει νομικά αποτελέσματα η συγκεκριμένη απόφαση παράγει. Ούτε το Υπουργείο στάθηκε σε αυτό. Είπε... Έχετε ευθύνες εσείς για την καθυστέρηση. Δεν είπα έχετε εσείς τις ευθύνες γιατί δεν τηρήσατε το ορόσημο. Ούτε γράφετε πουθενά αυτό ακριβώς. Γράφετε στην επιστολή του Γενικού Γραμματέα. Για τη χρηματοδότηση. Ναι. Γράφετε και λέει ότι η επιστολή και του Γραμματέα λέει ότι δεν μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και η ένσταση του κύριου Πότε Καλού... Πότε έκανε Παναγιώτη μου αυτή η επιστολή? 50 μέρες μετά, 50 μέρες μετά. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα την έστελνε αυτή την επιστολή αν
μέσα Ιανουαρίου είχε πάρθει μια απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για να, για να αποφασιστεί αυτό το χαρτί που έλειπε. Αυτό, μα πάντως, πάντως να ξέρω ότι δεν υπήρξαν προσφυγές στην όλη διαδικασία. Απλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Γραφάκος στέλνει μια επιστολή στο Δήμο και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τότε θα έπρεπε να κάνετε αυτή τη διαδικασία, δεν το κάνατε. Ο βουλευτής, εκεί είναι τώρα η αντίθεση, δεν έπρεπε να το ενημερώσει, δεν έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση ο βουλευτής, όπως είπε, ο οποίος παραδέχει ο κύριος Καλός ότι βρήκε και παραπάνω χρηματοδότηση και να πει στον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε, ένα έργο χάνεται. Εγώ οφείλω να βγάλω στη σέντρα αυτούς που φθήνονται. Αυτό είναι κατακριτέο, γιατί εκεί είναι το χρέος ο κύριος Καλός. Γιατί πρέπει να περιμένουμε την επιστολή Γραφάκου, γιατί κάποιος από την αντιπολίτευση δεν το είπε πιο νωρίς, γιατί η Δημοτική Αρχή που δεν ανάλαβε δεν το βρήκε νωρίτερα. Ούτως ώστε να έχει περιθώρια να προλάβει τον Γραφάκο. Προφανώς. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, να σου έχω και απάντηση. Σου έχω και απάντηση. Ένα άλλο ζήτημα. Ένα λεπτό πριν το πεις όμως, ναι. Μου ήρθε ένα μήνυμα. Λες λοιπόν ότι ο κύριος Βεργίνης πότε όρισε τους αντιδημάρχους? Δεν είχαν οριστεί αντιδήμαρχοι. Τους αντιδημάρχους τους όρισε πότε? Δηλαδή θέλω να πω ότι. Δεν είχε δώσει λοιπόν χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιος θα πει τώρα. Πώς να πήγαινε κάποιος να ψάξει τα έργα στο Δήμο δύο μήνες? Όλοι δεν γνωρίζαμε ότι ο κύριος Σκληρός θα αναλάβει πάλι την ίδρυψη. Το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε. Δεν ξέραμε ότι θα είναι όμως η κυρία... Ο ίδιος ο κύριος Βεργίνης δεν το γνώριζε. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως τώρα. Θα πας εσύ... Πρόσεξε με όμως να σου πω. Mm-hmm. Ο ίδιος ο αντιδήμαρχος που ήταν υπεύθυνος για την ίδρυψη και την αποτυχέτευση δεν είχε γνώση για τα ορόσημα και ποιες διαδικασίες έγιναν ή δεν έγιναν ώστε να ενημερώσει τον νέο δήμαρχο για να συνεχίσουν, να προχωρήσουν, να κάνουν τις ενέργειες που απαιτούνταν. Έστω και καθυστερημένα και να συνοδεύσουν, ας πούμε, τα έγγραφά τους με μια επιστολή προς το Υπουργείο. Συγγνώμη, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε με τον προηγούμενο δήμαρχο, τι κάναμε εμείς την ενέργεια. Τι θα του έλεγε το Υπουργείο? Θα του έλεγε είσαι ετεροχρονισμένος? Πάντως, εγώ καταλαβαίνω τι μου λες, απλά θέλω να σου πω ότι εγώ τώρα προσπαθώ λίγο, καταλαβαίνω τι θες να πεις απόλυτα. Απλά, απ' τη μία σκέφτομαι, ο κύριος Βεργίνης δεν είχε ορίσει αντιδήμαρχο και αυτό που λέγαμε και σχολιάζαμε και εδώ στον Πρίσμα είχε βγει μια φορά στην πρώτη του συνέντευξη ο κύριος Μελάς και λέει ποιος θα πάει κάποιος, θα του πούνε πάλι έχεις χαρτοφυλάκιο, θα σου δώσω εγώ δηλαδή να ασχοληθείς με τα έργα του Δήμου όταν θεωρητικά θα ανακοινωθείς αντιδήμαρχος πρώτον. Δεύτερον, καταλαβαίνω και στερνίζομαι σε ένα βαθμό αυτό το οποίο λες, ότι και όταν ανέλαβε ο κύριος Βεργίνης, ίσως θα έπρεπε και οι υπηρεσίες του Δήμου να του πούνε ότι κοίταξε να δεις, εδώ πέρα πάμε να κάνουμε. Να γίνει αυτή η διαδικασία. Απλά εγώ θέλω λίγο να μείνω στην ουσία και θέλω την άποψη ξεκάθαρα. Είπε ο βουλευτής, γιατί σε όλα τα έργα και σε μικρότερα έχουμε ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Συνεδριάζει και η επιτροπή που υποδεικνύει. Γιατί δεν έγινε σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο και φτάνουμε στο παραπέντε να το χάσουμε? Γιατί μου γράφουν τώρα εδώ ότι δεν υπήρξαν προσφυγές. Δηλαδή ο βουλευτής λέει ότι κάναμε τα πάντα, δεινοπαθήσαμε. Και ο κύριος Καλός, φυσικά και μόχθησε, ήταν ένα μεγάλο έργο για τα δεδομένα μας. Φέρουμε τη χρηματοδότηση, ματώσαμε, φτάσαμε στο παραπέντε και θα το χάσουμε γιατί δεν συναδρίασε μια οικονομική επιτροπή τυπικά να υποδείξει ποιος είναι ο προσωρινός ανάδοχος. Δεν φτάνει αυτό στο Υπουργείο, δεν φτάνει το αρρώσιμο, θέλει σύμβαση. Το Υπουργείο ήθελε προσωρινό ανάδοχο για να μπορέσει να σου πει ότι χρηματοδοτήσε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί τώρα το ζητούμενο είναι να μείνουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι το θέμα. Πρόσεξε με, έχει αλλάξει αυτό πλέον, γιατί είναι, αυτό θα ήταν εάν ήταν πριν τρεις μήνες, τέσσερις. Επειδή έχουν καθυστερήσει, αυτή τη στιγμή θέλει σύμβαση. Και η σύμβαση θα μπορούσε να υπογραφεί μόνο με ψηφισμένο προϋπολογισμό. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Μάλιστα. Και ο προϋπολογισμός, είμαστε στο Μάρτιο, είναι ευθύνη του κυρίου Καλού που δεν έχουμε ψηφισμένο προϋπολογισμό. Μην τρελαθούμε τελείως. Για να σωθεί το έργο, σώνεται. Αλλά θέλει προϋπολογισμό. Υπήρχε καθυστέρηση σε αυτό το θέμα. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Είναι αμφότερες. Έχουν και οι δύο πλευρές καθυστερήσεις σε αυτό το ζήτημα. Και τα λέγαμε εδώ, το σου είπα, ότι ξεκίνησε ενοχελικά, όταν έπρεπε να γίνουν ενστάσεις, στο έλεγα εγώ, αν θυμάσαι, όταν έπρεπε να γίνουν ενστάσεις για τους αντιμάχους, γιατί τα προβλήματα τρέχουν, γιατί πρέπει να οι προθεσμίες να τσάπαμε αυτά. Όπως είπαμε,
Και πριν ακόμα έρθει το έγγραφο Γραφάκου, είχαμε και άλλη φορά μιλήσει και είχαμε πει ότι δεν πρέπει να τα παίρνει όλα πάνω του ο κύριος Βεργίνης, πρέπει να δώσει να μοιράσει τις εξουσίες, να μοιράσει τις ευθύνες που έχει. Γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, το λέγαμε αυτό. Πρέπει να δώσει ανθρώπους να εμπιστευτεί. Πρέπει να έχει έναν άνθρωπο που να παρακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να έχει έναν άνθρωπο να παρακολουθεί το ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Ο κύριος Βεργίνης. Αυτά. Εκεί έγινε λοιπόν το πρόβλημα. Γι' αυτό πάμε να ψηφίσουμε προϋπολογισμό και μάλιστα δεν είμαστε και έτοιμοι, γιατί πάμε γρήγορα. Βλέπεις ότι πρέπει επήγει το θέμα του προϋπολογισμού και πάλι χρειάζονται ακόμα 2 μέρες την Πέμπτη για να συνταχθεί. Ναι. Ναι. Το επήγον λέει σήμερα. Λέει αύριο. Άρα λοιπόν δεν είναι έτοιμος. Γιατί τρέχαμε να ψάχνουμε τις υπηρεσίες, να δούμε τι χρωστάμε, τι έγινε, τι γίνεται με τα σκουπίδια. Ναι. Εντάξει, αλλά εδώ τα προβλήματα τρέχουν. Μπορεί να γίνεται και αυτό παρασκηνιακά, αλλά δεν είναι το κυρίως θέμα αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες. Δηλαδή έχασε χρόνο και ο κύριος Βεργίνης. Και θα χάσει και άλλο, αν θα το χάσει τελείως, εάν δεν δώσει αρμοδιότητες. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Εντάξει, έχει δώσει πλέον. Δεν έχει δώσει. Θα τα πλακώνεται από τα γεγονότα. Ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω κάτι. Διάβασε σήμερα, καθυστέρησε και το ανέβασε σήμερα. Άκουσε μία ρεαλιστική καταγραφή που έκανε ο Δήμαρχος για το πώς λειτουργεί ο Δήμος. Εννοείται. Θέλω να πω ότι δημόσια, πρώτη φορά τα ακούμε αυτά. Δημόσια. Μεταξύ της κοινωνίας. Ναι, ωραία. Μεταξύ μας τα λέμε. Δεν είναι γνωστά αυτά. Πρόσεξε με λίγο. Είναι γνωστά, αλλά τα λέγαμε στο καφενείο μερικές φορές όταν πίναμε τον καφέ μας και λέγαμε: έλα, μωρέ, τώρα, κοίτα, ο άλλος πίνει καφέ εκεί. Τα ξέραμε τώρα. Και στην κουβέντα. Αλλά θέλω να πω: το να βγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένας δήμαρχος και να λέει ότι είμαστε υποδιάλυση και να θέτει εύλογα ερωτήματα γιατί ο Δήμος δεν. Δηλαδή θέλω να πω ότι αντιλαμβάνομαι και τον κύριο Βεργίνη ότι προσπαθεί λίγο να ελέγξει. Πού πάει το καράβι, δηλαδή είδες τι γίνεται με το σύνδεσμο. Πάλι 3 εκατομμύρια χρωστάει ο σύνδεσμος. Εκεί που ξεχρεώθηκε πρόπες. Δηλαδή θέλω να πω ότι ως ένας τεχνοκράτης μπαίνει μέσα σε ένα δήμο. Ξέρεις ποιο λάθος κάνει ο κύριος Βεργίνης. Mm-hmm. Ότι νομίζω ότι ο Δήμος Λευκάδας είναι ΟΓΑ. Δεν είναι ΟΓΑ. Εντάξει, τι είναι ο Δήμος Λευκάδας. Κάθε υπάλληλος στον ΟΓΑ είναι υπεύθυνος και ζητούνται ευθύνες αν κάτι γίνει. Ενώ στο Δήμο Λευκάδας ο μαέστρος κάνει τη λειτουργία. Ναι, ο διοικητής, περίμενε. Κάνει ο μαέστρος. Δεν πρέπει όμως να απολογείται και η υπηρεσία αν κάτι έχει γίνει. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί αν κάποιος δεν δουλεύει. Επίσης είπε κάτι στο τέλος. Τι σημαίνει κοινωνική πολιτική? Κοινωνική πολιτική σημαίνει κάνουμε τα στραβά μάτια σε όσους δεν πληρώνουν το νερό και χάνει ο Δήμος έσοδα, ή κάνουμε τιμολόγια κοινωνικά για τον κόσμο? Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε: ναι, ρε παιδιά, δεν πληρώνει το νερό κανένας, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έχουμε πανδημία, μην πιέζουμε τα νοικοκυριά. Ναι, αλλά εγώ πληρώνω όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι να αποφασίσουμε αν είναι πανδημία και αν θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική, να πει ο Δήμος: παιδιά, σας τα χαρίζω και ανταποδοτικά δεν θα έχετε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο πακαλίστικη η λογική. Αυτά τα ξέραμε, αγαπημένο Παναγιώτη. Το θέμα είναι ότι ο νόμος στον κύριο Βεργίνη του δίνει το δικαίωμα να πάρει τεχνικούς συμβούλους. Να πάρει συμβούλους για να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Έχει αξιοποιήσει αυτό το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος? Κράτησε τους παλιούς συμβούλους. Δεν γίνεται με τρίμηνες συμβάσεις. Δεν γίνεται. Έπρεπε να το είχε κοιτάξει αυτό το θέμα πριν να αναλάβει. Ναι. Ναι, καταλάβω. Θέλω να πεις ότι κράτησε τους προηγούμενους με τρίμηνες συμβάσεις. Έπεσε στα βαθιά ο άνθρωπος. Εγώ τον καταλαβαίνω. Έπεσε στα βαθιά γιατί δεν είχε ιδέα τι σημαίνει αυτοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση δεν είναι βουλευτική. Δεν θα χαρεί να σ' ακούσει τώρα να το λες αυτό. Δεν θα χαρεί να σ' ακούσει να το λες αυτό. Δεν θα χαρεί να σ' ακούσει να ξέρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοδιοίκηση σήμερα σημαίνει διάλυση. Σκορποχώρη. Δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί αυτοδιοίκηση. Ναι. Έπειτα από τόσα που έχει περάσει και έπειτα, και να σου πω και ένα άλλο, ότι δεν είναι και στελεχωμένη. Σωστά. Τελευταία δεν είναι και στελεχωμένη. Δηλαδή έχουμε βγει υπάλληλοι στη σύνταξη και δεν έχουν αντικατασταθεί.
Δεν έχουν γίνει σεμινάρια να επιμορφωθούν και να προσλάβουν και καινούριους. Όλο αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Λυπάμαι αν δεν μπορέσει, δεν καταφέρει να βρει συνεργάτες, ικανούς συνεργάτες, να τον βοηθήσουν, θα πελαγώσει. Θα τρελαθεί εκεί μέσα, θα τον τρελάνουν. Μάλιστα. Δηλαδή θα μετανιώσουν τώρα για τη στιγμή που γεννήθηκε. Έλα μου, ντε. Σε καταλαβαίνω για αυτό το πράγμα το οποίο λες. Γιατί ο άνθρωπος πήγε... Εμείς που είμαστε τρόνοι, παρακολουθούμε την αυτοδιοίκηση. Και έχουμε τρελαθεί. Και άλλοι που είναι μέσα και οι δήμαρχοι που έχουν εμπειρίες μέσα αυτών. Για ναι. Πάρε τον Αραβανιά που πήγε για την αυτοδιοίκηση. Ναι. Τον Κώστα. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή τι έχουν τραβήξει, τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και τους βρίζει και ο κόσμος κιόλας. Mm-hmm. Μου ήρθε τώρα εδώ ένα μήνυμα και να γυρίσω. Μου ήρθε και χθες και να το διαβάσω άλλη μια φορά. Ότι ο κύριος Καβαδάς πήγε να καλύψει την ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Υπουργείου που επιβλέπει τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Διαχειριστική Αρχή δεν πάτησε καμπανάκι στο Δήμο όπως ήταν υποχρεωμένη στο τέλος του Δεκέμβρη του 2023. Είναι αυτά που μας είχε πει και χθες ένας ακροατής εδώ, ότι ουσιαστικά η παρέμβαση του βουλευτή ήταν για να καλύψει και το Υπουργείο, το οποίο Υπουργείο έχει Διαχειριστική Αρχή που επιβλέπει τα έργα και θα έπρεπε να. Έχει χτυπήσει καμπανάκι. Υπάρχει ένα άγχος γενικό στην κυβέρνηση για να απορροφηθούν οι πόροι. Γιατί αν δεν απορροφηθούν αυτοί οι πόροι, πρέπει να το καταλάβει ο καθένας μας. Στο λόγο γίνεται η ζημιά, στο σπίτι καταντέλει, λέει μια παροιμία. Και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε να απορροφήσουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο επόμενος τρόπος είναι η κυβέρνηση για να καλύψει τα διαφυγόντα έσοδα, είναι τι άλλο, η εφορία. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Μακάρι, μας αφορά όλους. Ό,τι γίνεται μας αφορά όλους, δυστυχώς. Μάλιστα. Και γι' αυτό όλοι πρέπει να συμμετέχουν, ας πούμε. Ναι. Σε καταλαβαίνω. Σε ακούω, γιατί... Μιλάμε ήδη 27 λεπτά για να καταλάβεις ότι δεν φτάνει ο χρόνος με σένα. Θέλω να κάνω ωριές. αλλά εγώ δέχομαι αυτά τα οποία λες και ο κόσμος βλέπω ότι συνυπογράφει πολλά από αυτά τα οποία λες, γιατί έχεις μια άλλη οπτική που τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα. Θα μείνουμε μονοθεματικά γιατί πρέπει να κλείσω, γιατί έχω καλεσμένο και 10. Έχουμε τον κύριο Πιστόλη εδώ για να αναλύσουμε και την επικαιρότητα. Κλείνοντας λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. 2 μήνες είναι στο τιμόνι ο κύριος Βεργίνης. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Γιατί πάντα όταν έχουμε ένα άμα και όταν δεν βρίσκω. Εκεί ανταπόκριση από εμείς είμαστε εδώ πολύ. Πάντα, εγώ ξέρω, είμαστε εδώ πάντα να ακούγονται όλες οι απόψεις φυσικά και νομίζω πως αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του Πρίσμα 91,6. Πάντα κρατάω το γεγονός ότι εμείς εδώ, το έχουμε ξαναπεί, κάνουμε καλοπροαίρετη κριτική. Δηλαδή συζητάμε χωρίς εμπάθεια και χωρίς αιμονές. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, κρίνεται για αυτές, αλλά νομίζω ότι βασιζόμαστε και στο ρεπορτάζ και στις πληροφορίες και δεν είναι ο στόχος μας να βγούμε και να στοχοποιήσουμε κάποιον. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε πράγματα με τη δική μας λογική για να μπορούμε να δούμε και λίγο πιο πίσω από αυτά τα οποία μπορεί να μας λένε και οι θεσμικοί, έτσι δεν είναι? Αλλιώς. Αλλιώς θα γράφαμε κείμενα, ξέρεις, αυτά, γεωγραφίες. Θα το γυρίσω και να γράφω γεωγραφίες. Έχω πολλά μάνιουαλ να δω. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, φίλε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε και πάλι. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Για άλλο βράδυ.